Ναι, όπως πληροφορηθήκαμε όλος ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου ξεκινάνε κάποια μέτρα τα οποία θα μας δυσκολέψουν πάρα πολύ. Και όταν λέω κάποια μέτρα εννοώ ότι θα πρέπει και εμείς, αυτό που έκανε η εστίαση μέχρι σήμερα, να ελέγχουμε τους πελάτες μας που μπαίνουν στο κατάστημα, εάν έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή αν δεν έχουν αυτό και είναι ανεμβολίαστοι, θα πρέπει να έχουν κάποιο τεστ, rapid test κλπ. Και ταυτότητα. Και φυσικά, ναι, εννοείται αυτό πάει μαζί, να έχει την ταυτότητα ώστε να ξέρουμε ότι αυτό που θα μας δείχνει είναι ο ίδιος και όχι κάποιο, το έχει πάρει από κάποιον άλλον που έχει κάνει το εμβόλιο. Υπάρχει μια δυσκολία, γιατί ιδίως επιχειρήσεις οι οποίες είναι ατομικές, είναι μόνες δηλαδή σε κατάστημα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ενώ έχει εξυπηρετεί κάποιο άτομο, να αφήσει τον πελάτη και να πάει να κάνει τον έλεγχο, γιατί αυτό έχει μια διαδικασία. Πεντάλεπτη θέλετε, πεντάλεπτη. Αλλά είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να αφήσει τον πελάτη και αν θα έρθει και ο επόμενος πελάτης, όπως καταλαβαίνετε, ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αφενός, αφετέρου, είναι κάποιοι πελάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν αυτόν τον έλεγχο. Το ξέρουμε και υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι που είναι βασικά δύσκολα τα πράγματα, η προσέλευση του κόσμου γενικά είναι πεσμένη, περιορισμένη στα καταστήματα. Να έχουμε και τέτοιες απώλειες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ βασικό για μας. Μας βάζουν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το επιθυμούμε και φυσικά αυτό θα αφήσει ακόμα ένα κενό στους πελάτες, γιατί ο πελάτης θα προτιμήσει πάλι να μην είναι ο ανεμβολίαστος κυρίως, έτσι που δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί και δεν θέλει να, να πληρώνει συνέχεια να κάνει τα τεστ, γιατί και αυτά είναι ένα έξοδο για κάθε οικογένεια. Θα αναγκαστεί να ψωνίσει από το διαδίκτυο. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν διαδίκτυο πάλι χάνουν ένα μεγάλο μέρος του τζίρου τους από αυτό το πράγμα. Ήδη έχουν περάσει τόσες καταστάσεις, τα lockdown, όλη αυτή την περίοδο κλπ. Τώρα μας δημιουργούν ένα άλλο είδος εντός εισαγωγικών lockdown με τον πελάτη να μην έρχεται στο κατάστημα γιατί δεν έχει εμβολιαστεί και γιατί δεν θέλει να εμβολιαστεί και γιατί δεν θέλει και στο κάτω-κάτω να πληρώνει συνέχεια για να ψωνίσει, να κάνει τα rapid test. Όλα αυτά είναι έχουν δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα και συνέχεια αυτές τις μέρες με παίρνουν διάφοροι συνάδελφοι και μου λένε τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε και κάτι πρέπει να κάνουμε για να αντιδράσουμε. Τι προτείνουμε? Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω ποιο άλλο τρόπο μπορεί η κυβέρνηση να υποχρεώσει εντός εισαγωγικών, να πείσει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον το θέσω έτσι, τον κόσμο να εμβολιαστεί. Αλλά δεν μπορούμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε σε αυτή την περιπέτεια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί ας πούμε να υποχρεώνει εμάς και να με υποχρεώνει τα αντίστοιχα καταστήματα, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, που έχουν τα πάντα, έχουν και είδηση τα δικά μας. Αναφέρονται στην κυβέρνηση ότι λέει είναι ήδη πρώτη ανάγκη. Ναι. Το ρύζι, το μακαρόνι, το ψωμί, οτιδήποτε είναι είδος πρώτης ανάγκης. Αλλά τα υπόλοιπα είδη που έχει το πολυκατάστημα, γιατί πολυκατάστημα είναι, δεν είναι καταστήματα τροφίμων αποκλειστικά, έχουν και δικά μας είδη που εκεί είναι ελεύθερα. Έτσι. Δεν θα αναφερθώ τώρα τι γίνεται που είναι ελεύθερα στην εκκλησία ή στο φαρμακείο, αλλά τουλάχιστον μιλάω για τα αντίστοιχα καταστήματα τα οποία μας δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, όπως καταλαβαίνετε, και εκεί. Είναι πραγματικά τα πράγματα πολύ άσχημα. Φυσικά τώρα βρισκόμαστε και στην ΕΣΕ, το ανώτατο όργανο, είμαστε στις εκλογές και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε πανελλαδικά. Το να αντιδράσουμε μονομένα σαν πόλη, το άρρωστο, ξέρω εγώ, δεν λέει τίποτα. Δεν θα έχει κάποια απήχηση. Το καλύτερο ήταν να μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το δούμε πανελλαδικά, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παίρνει μέτρα στην καμπούρα μας χωρίς εμάς, ας πούμε, χωρίς να το συζητήσει, τέλος πάντων, να βρούμε μια κοινή λύση πιο εύκολη. Λοιπόν, θα δούμε από εκεί πέρα πώς θα έρθουν τα πράγματα και θα το ξαναδούμε το θέμα. Τώρα πάμε να δούμε τις εκλογές που είχατε στην Ομοσπονδία. Ναι. Κάναμε τώρα τις εκλογές στην Ομοσπονδία Πελοποννήσου Εμπορίου και Επιχειρηματικότητος. Πανεξελέγινε σαν γενικός γραμματέας. Και να σας πω έτσι με δύο λέξεις, το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, θα το διαβάσω και δεν μπορώ να θυμηθώ όλα αυτά τα ονόματα. Φυσικά ο πρόεδρος παραμένει ο ίδιος, ο πρόεδρος ο Γιώργος ο Βαγιανάς, πρώτος αντιπρόεδρος ο Φλώρος ο Παναγιώτης, ο Σαψάλης ο Νικόλαος, δεύτερος αντιπρόεδρος, τρίτος αντιπρόεδρος ο Παπαδόπουλος ο Χαράλαμπος, ο Χαβέλης ο Νικόλαος είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ο Σπυρόπουλος ο Σπύρος οικονομικός επόπτης, αναπληρωτής οικονομικός επόπτης ο Χινόπουλος ο Σπύρος, υπεύθυνη μάλλον γραφείου τύπου είναι ο Κουμαριώτης ο Δημήτρης, ο Μαραγκός ο Γιώργος και ο Αλεξανδρόπουλος ο Κυριάκος και τα υπόλοιπα μέλη Λευκαδίτης Γιώργος, Ζαφυρόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρύς Ευθύμιος, Νικολακόπουλος Αναστάσιος, Γρηγορόπουλος
Σταύρος και Τσίρος Ανδρέας. Αυτή είναι η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τα μέλη και τους συναδέλφους μας σε όλη την Πελοπόννησο. Έχουμε και εκπτώσεις, ξεκίνησαν από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 15. Είστε αντίθετοι σε ενδιάμεσες εκπτώσεις, όπως γνωρίζουμε, για πείτε μας. Ναι, κοιτάξτε, πολύ απλά είμαστε αντίθετοι. Γιατί είμαστε αντίθετοι, θα μου πεις. Γιατί πολύ απλά, αρκετά καταστήματα ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις παραλαβές τους. Πρώτον αυτό, έτσι. Η έννοια των εκπτώσεων ποια είναι, να γίνονται οι εκπτώσεις στο τέλος της κάθε σεζόν και ό,τι εμπόρευμα σου είχε μείνει, του βάζεις την όποια έκπτωση ικανοποιητική για τον πελάτη και να δώσεις και, τα υπολείμματα που έχουν μείνει από τη σεζόν, τα υπόλοιπα προϊόντα. Τώρα βέβαια, και για τον πελάτη δεν είναι ικανοποιητική, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Δεν είναι ικανοποιητική η έκπτωση, γιατί δεν μπορεί τώρα το κατάστημα να κάνει έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, στα τρέχοντα εμπόρευμα. Φυσικά μόνο θα κάνει στα προηγούμενη σεζόν για όσους ενδιαφέρονται. Αυτοί που θέλουν να πάρουν τα τρέχοντα, δυστυχώς δεν μπορεί το κάθε κατάστημα να κάνει, όπως είπα, μια μεγάλη έκπτωση που να ικανοποιεί τον πελάτη. Αλλά εντάξει, έχει την όποια έκπτωση να εκμεταλλευτεί και φυσικά να βρει μια πλούσια και συλλογή από εμπορεύματα, δεν θα υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι το να κάνεις όλο το χρόνο εκπτώσεις δεν είναι και ουσιαστικό, δηλαδή κάπου χάνει την έννοια της η έκπτωση, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει μια επιχείρηση όλο το χρόνο εκπτώσεις. Γιατί από εκεί και πέρα ίσως και κάποιοι να προσφεύγουν σε λύσεις όχι τόσο πραγματικές, έτσι, να μην κάνουν τόσο πραγματικές εκπτώσεις. Εγώ θυμάμαι σαν παλιός έμπορος ότι οι εκπτώσεις που ήταν 2 φορές το χρόνο και 2 μόνο μήνες, μάλλον 20 μέρες του μήνα, δηλαδή τέλος σεζόν καλοκαιριού Αύγουστο δηλαδή και τέλος του χειμώνα τον Φεβρουάριο προς το τέλος, τότε θυμάμαι πραγματικά οι εκπτώσεις ήταν πάρα πολύ καλές και υπήρχε μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον. Τώρα δυστυχώς έχει απαξιωθεί και οι εκπτώσεις κάθε φορά που τα λέμε, πώς πήγαν οι εκπτώσεις, δεν πάνε τόσο καλά. Δηλαδή γενικά δεν υπάρχει και τόσο ευχαίρεια στον κόσμο να ψωνίζει όλο τον χρόνο, όσο και έκπτωση του κάνεις, έτσι. Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουν. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως προς την ΕΣΕ και η ΕΣΕ προς το Υπουργείο να κατεργηθούν τουλάχιστον οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι έτσι βοηθούν τον κόσμο να ψωνίζει φθηνά. Αλλά η σωστή λύση είναι και άμα θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο να ψωνίζουν φθηνά και τα δικά μας προϊόντα αλλά και όπως τώρα που συζητάμε για τα καύσιμα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, να μειώσουν τους φόρους. Το ΦΠΑ και άλλους φόρους που έχουν βάλει μέσα και ανεβάζουν την αξία του προϊόντος. Αν μειωθούν κάποιοι φόροι, πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα χάσει και θα γίνεται κατανάλωση και τα έσοδά τους θα είναι τα ίδια, αλλά θα μπορούμε και εμείς να δουλεύουμε πιο καλύτερα, θα τζιράρουμε και η κυβέρνηση να παίρνει τους φόρους τους. Και όλοι θα είμαστε μια χαρά που λένε.